Κύριε Καραμολέγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι οικονομικές γνώσεις σας, οι πολύτιμες, να μας διαφωτίσουν λίγο, γιατί το τραπεζικό σύστημα στη χώρα σήμερα φαίνεται να είναι παροπλισμένο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δυστυχώς σε μια κατεστραμμένη οικονομία όπως είναι η ελληνική, είναι αναπόφευκτο να υπάρχει και ένα άρρωστο τραπεζικό σύστημα, ίσως και θνησιγενές θα μπορούσε να πει κάποιος, υπό τα σημερινά διέξοδα. Άκουσα καλά, θνησιγενές. Βέβαια. Ωραία. Γι' αυτό βλέπουμε και τις μεγάλες ρευστοποιήσεις, ναι, στο χρηματιστήριο που οδηγούν στην κατρακύλα της μεταχείρισης των τραπεζών. Μάλιστα. Έτσι. Πάντως, για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας τα προβλήματα στο τραπεζικό μας σύστημα, να εστιάσουμε στα τρία βασικότερα. Απλά το Γιάννη, σε παρακαλώ να τα καταλάβουν, έτσι. Βεβαίως. Το πρώτο πρόβλημα, όπως προανέφερες και εσύ, είναι τα κόκκινα δάνεια, τα οποία σήμερα φτάνουν περίπου στα 90 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι και το τέλος του 2021 θα πρέπει να μειωθούν κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια. Η μείωση αυτή είναι σύμφωνα με τα πλάνα που ήδη οι τράπεζες υπέβαλαν στον SSM. Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Ενιαίος Μηχανισμός Εποπτείας. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τα stress test τα τελευταία, πώς τα πέρασαν? Οριακά. Και κάποιοι δεν τα πέρασαν για την ακρίβεια. Μάλιστα. Αλλά μην κινδυνολογήσουμε τώρα, γιατί δεν θέλω να πω ονόματα στον αέρα και τρέχει ο κόσμος στις τράπεζες. Πάμε να δούμε τι έχει να γίνει και να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Θα πρέπει, όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια, μέχρι και το 2021 να πουληθούν ή να τριτοποιηθούν δάνεια ύψους περίπου 25 δις, θα γίνουν ρευστοποιήσεις άλλων 15 δισεκατομμύριων ευρώ με πλησιδιασμούς ή άλλες νομικές ενέργειες και περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ να αντιμετωπιστούν με διάφορες κρατικές ρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις κλπ. Μάλιστα. Και το πρόβλημα όσον αφορά πια τους πολίτες είναι ότι μόνο για το 2019 ο αριθμός των πλησιδιασμών που θα πραγματοποιηθούν εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 30.000. Μάλιστα. Θα υπάρξει δυστυχία δηλαδή σε πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών οικογενειών. Ναι. Τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα. Βασικά είναι τρία. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η χαμηλή ρευστότητα των τραπεζών, παρά τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν γίνει ήδη και τις εγγύσεις του Δημοσίου. Για να καταλάβουν πάλι οι τηλεθεατές το μέγεθος του προβλήματος, οι κεφαλαιακές ενισχύσεις που δόθηκαν στις τράπεζες, είτε άμεσα με τη μορφή ρευστού, είτε έμεσα με τη χορήγηση εγγύσεων και ομολόγων του Δημοσίου, για να δανειστούμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον ELA, ναι, στο σύνολό τους σήμερα φτάνουν στο ηλικιώδες ποσό των 170 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο αυτό, αλλά είναι πραγματικό. Πώς θα πάμε μπροστά έτσι? Δεν θα πάμε. Ναι, καλά, δεν υπάρχει ούτε. Και να τονίσω σε αυτό το σημείο, Γιώργο, ότι αυτά που συμβαίνουν στο τραπεζικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό έχουν ως αίτιο το έγκλημα του PSI που έγινε από τον κύριο Βενιζέλο. Το PSI στην πραγματικότητα αποδιέλυσε και το τραπεζικό σύστημα, που δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση, αλλά και το ασφαλιστικό μας σύστημα, ναι, το οποίο ναι μεν ήταν προβληματικό, αλλά δεν ήταν θνησιγενές, έτσι όπως έχει γίνει σήμερα. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε σήμερα από την πλευρά του πολιτικού συστήματος, τουλάχιστον από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης, είναι ότι το κράτος προσπαθεί να καλύψει κατά ένα μέρος ανάγκης ρευστότητος με υποχρεωτική χρήση του πλαστικού και του διατραπεζικού χρήματος και παράλληλα με ελαχιστοποίηση του ορίου μετρητών ανασυναλλαγή στα 300 μόλις ευρώ. Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν θα λειτουργήσει. Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Υπάρχει για περίπτωση να έχουμε. Παρακαλώ, Γιάννη, παρακαλώ. Γιάννη, το ερώτημα, ναι, είναι πολύ απλό. Υπάρχει περίπτωση, ναι, ναι, να υπάρξει ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα εάν κάποια στιγμή το τραπεζικό σύστημα ή κάποιο άλλο σύστημα δεν καταφέρει να δανειοδοτήσει επιχειρηματίες και εμπόρους για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν? Γιώργο, προφανώς με τη δημοσιογραφική σου εμπειρία πρόλαβε το τρίτο πρόβλημα που θα έλεγα. Για την ακρίβεια, το τρίτο αυτό πρόβλημα είναι η διαρκής μείωση των εσόδων των τραπεζών παρά τις παράλογες χρεώσεις που κάνουν στις συναλλαγές και η οποία οφείλεται στην αλλίωση του σκοπού υπάρξεως των τραπεζών αυτών καθεαυτών. Ναι. Να θυμίσουμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ο ρόλος των τραπεζών είναι διπλός. Αφενός να προστατεύουν και να αυγατίζουν, θα λέγαμε σε απλά ελληνικά, σωστά, τα χρήματα που συμπιστεύονται οι καταθέτες. Σωστά. Και αφετέρου, αυτό που πες και εσύ, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη χρηματοδοτώντας υπόρους ασφάλειας όμως και ύφους υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις. Στην πράξη όμως δεν συμβαίνει ούτε το πρώτο που έχει να κάνει με την ασφάλεια των καταθέσεων,
ούτε το δεύτερο που έχει να κάνει με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Διότι οι μεν καταθέσεις είναι θεωρητικά εγγυημένες, θεωρητικά ξαναλέω, εγγυημένες μόνο μέχρι και τα 100.000 ευρώ, η δε χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι ανύπαρκτη, δεν υπάρχει ρευστότητα. Εκτός αν ξαναπάμε σε επόμενη ανακεφαλαιοποίηση και δανεισμό πάλι από τον SSM και το καθεξής. Και να τα κάνει αυτά το ελληνικό κράτος για να τα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, όταν οι μετοχές των τραπεζών ξέρουμε ότι έχουν περάσει στα χέρια των ξένων. Θα κερδοσκοπούν οι ξένοι, Γιώργο, και θα πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε για να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, ότι οι τράπεζές μας πλέον έχουν αλλάξει χέρια. Ακριβώς. Ανοίγουν σε ξένους. Και όποτε με τον τρόπο που οι ίδιοι θέλουν, αυτοί οι ξένοι μπορούν να επιβάλλουν στη διοίκηση τους δικούς τους όρους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πώς θα εμπλακεί το κράτος σε μια ενδεχόμενη επόμενη ανακεφαλαιοποίηση, η οποία καταστρατηγεί και κάποιους από τους υποτιθέμενους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι εδώ θα έχουμε για μια ακόμη φορά ευθεία συμμετοχή του κράτους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ενώ θεωρητικά το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Σωστά. Σωστά. Τα πράγματα δυστυχώς είναι πολύ περιπεπλεγμένα. Δεν πάνε καλά. Και μια και μίλησες για ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει, διότι ούτε σχέδιο υπάρχει, ούτε σχέδιο ανάπτυξη εννοώ υπάρχει. Έτσι. Ναι. Οι βαρύτεροι φόροι εξακολουθούν να εφίσανται. Τα τέλη, η γραφειοκρατία, η ατελείωτη, όλα αυτά δυστυχώς καλά κρατούν σε αυτόν τον τόπο. Η ανεργία άρχισε πάλι να σκαρφαλώνει, διότι ήταν εποχιακή η αντιμετώπιση, κυρίως στα πλαίσια του τουρισμού. Λόγω της τουριστικής περίοδου, Έτσι, έτσι. Ξαναρβαίνει λοιπόν η ανεργία και το κυριότερο απ' όλα, αυτό που ανησυχεί, είναι όπου και αν περπατήσεις, όπου και αν συζητήσεις, στις γιορτές, τις κοινωνικές, οπότε μεταλλού, ακούς τα νέα παιδιά, τους εφήβους ή αυτούς που είναι σήμερα φοιτητές, να θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα. Όπως κάποτε αυτό το κακό σύστημα, το κακό κράτος, πήρε τους νέους από τα χωριά και έμειναν οι συνταξιούχοι στα χωριά και τα χωριά άρχισαν να πεθαίνουν, το ίδιο πια θα συμβεί σε επίπεδο της χώρας μας συνολικά. Οι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Θα μείνουν οι συνταξιούχοι και όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι παρανόμως έρχονται στην Ελλάδα για σκοπούς που ήδη... Και επειδή τα λες πάρα πολύ απλά, να βάλω κι εγώ ένα πολύ απλό ερώτημα τελευταίο. Αν όλοι φύγουν από την Ελλάδα και μείνουν οι συνταξιούχοι, να δούμε ποιος θα πληρώνει για να πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων. Ουδής. Στο σημείο αυτό αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε και τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν εχθές όσον αφορά στη δημοσκόπηση του βαρόμετρου της Public Issue. Ναι. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. 75% των Ελλήνων αναφέρουν στην δημοσκόπηση ότι το κράτος λειτουργεί προς λάθος κατεύθυνση. Επίσης, 84% των πολιτών δεν εμπιστεύονται τη σημερινή κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, και 76% των πολιτών δεν εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν ένα διέξοδο. Βλέπουμε ότι το πολιτικό σύστημα σήμερα λειτουργεί σε αντίθεση με την επιθυμία του ελληνικού λαού, ο οποίος ελληνικός λαός θέλει να αλλάξουν πολιτική. Και δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, όπου βλέπουμε... Εάν πραγματικά ο ελληνικός λαός, Γιάννη, θέλει να τα αλλάξει όλα αυτά, όταν θα πάει στην κάλπη, να σκεφτεί και να συνεκτιμήσει σοβαρά αυτά τα οποία θα πρέπει να πράξει από εκεί και πέρα. Πολύ σωστά το είπες. Γιατί εάν το λέμε μόνο στη δημοσκόπηση της Public Issue ή σε οποιαδήποτε άλλη δημοσκόπηση, και όταν έρχεται η ώρα στις κάλπεις και μπαίνουμε μέσα στο παραβάν και σκεφτόμαστε ποιος τακτοποίησε το παιδί, τον ξάδερφο, το θείο, τον μπάρπα, σε ποιον έχουμε υποχρέωση, ποιος μας έσφιξε το χέρι, ποιος ήταν καλός μαζί μας και όλα αυτά, έχουμε φέρει τη χώρα ξανά εδώ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Γιώργο, θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Είναι, θεωρώ, ιστορική ευθύνη τουλάχιστον των μεγαλύτερων σε ηλικία γενεών που έχουν και την ωριμότητα και την εμπειρία στη ζωή, το συντομότερο δυνατόν να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, νέους πολιτικούς φορείς που να δώσουν διέξοδο και σε αυτό που ανέφερες λίγο πριν, στην ψήφο του ελληνικού λαού. Διότι η αποχή δεν βοηθά σε τίποτα. Αντίθετα, βοηθά αυτούς οι οποίοι βλέπονται τον τόπο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, θα τις ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Άρα είναι λοιπόν μια υποχρέωση απάντων να συνενώσουν δυνάμεις,
για την αλλαγή πορείας αυτού του τόπου. Και να υπάρχουν, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, συνέπειες βαρύτατες για τους πολιτικούς φορείς και τα πολιτικά πρόσωπα όταν αυτοί λειτουργούν επιζήμια με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους για την πατρίδα μας, όταν επίσης συμμετέχουν σε πελατειακές σχέσεις και όταν κάνουν εξαγγελίες οι οποίες δεν έχουν χρονοδιάγραμμα, οι οποίες δεν εκτελούνται τελικά. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή με τα ψέματα οποιοδήποτε να λαμβάνει σήμερα την κυβέρνηση ή την πρωθυπουργία και στη συνέχεια να κάνει τα αντίθετα από αυτά για τα οποία τον ψήφισε ο κόσμος. Και να περιμένουμε υποχρεωτικά, γιατί δεν υπάρχει και άλλος μηχανισμός αλλαγής των πραγμάτων, να περιμένουμε να τελειώσει μια τετραετία. Ναι. Από ελάχιστες μειοψηφίες πολιτικές, οι οποίες έχουν απορριφθεί στο σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.